Πάντε εσεί λίγο πιο πίσω. Συγχωρείτε και αυτό που γίνεται, απλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Ομολόγησα την πράξη μου. Πραγματικά ζητάω συγγνώμη για αυτό το οποίο συμβαίνει και από τη σύζυγό μου, την οποία πραγματικά την παραγαπάω, και από τις τρεις κόρες μου. Δυστυχώς βρέθηκα σε μια κατάσταση που έγινε αυτό το περιστατικό και εγώ ακόμα δεν μπορώ να δώσω εξήγηση, όπως και η ίδια κατέθεσε. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου βίαιος. Θα κοιτάξω να δω με ποιον τρόπο αυτό το περιστατικό που έγινε μπορώ να θεραπευτώ, να ζητήσω βοήθεια, γιατί πραγματικά σας το λέω ότι έχω χτίσει μια καριέρα και μια οικογένεια, έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ κόπο, και από εμένα και από τη σύζυγό μου, και η πράξη η οποία έγινε πραγματικά είναι κάτι το οποίο για μένα είναι αδιανόητο, όπως και για αυτή. Επαναλαμβάνω ότι θα αναζητήσω τις αιτίες και τις ψυχολογικές, αν θέλετε, γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι να μην βρεθεί κανείς άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση. Είναι από τις περιπτώσεις που τις ακούω αλλού και βλέπετε πόσο εκπληρός είναι, και το ίδιο εκπληρός πραγματικά είναι και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Ζητάω συγγνώμη πραγματικά από όλους, από όλο τον κόσμο, πρωτίστως είπα από τη Σοφία και από τις κόρες μου, και από εκεί και μετά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα ξεπεραστεί με την κατάλληλη βοήθεια. Αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δήμαρχος.